Ναι. Ναι. Χαιρετώ σας. Είμαι ο Διακογιάννης Αλέξης από τη Zenica Ελλάδος. Μπορείτε να με βρείτε στο Twitter είτε στη διεύθυνσή μας στο blog μας στο J2GR και θα σας παρουσιάσουμε μια γρήγορη εισαγωγή αναφορικά με το Spring Web. Λόγω του πιεσμένου χρόνου δεν θα πούμε σε hands-on παραδείγματα και θα κάνουμε μια γρήγορη παρουσίαση. Σχετικά με τη Zenica, δύο λογάκια. Ουσιαστικά αυτό προσφέρει είναι υπηρεσίες Java J2 Consulting και Training με Agile μεθοδολογίες. Αυτή τη στιγμή είμαστε based στη Γαλλία και είμαστε από τις top 50 fastest growing companies και κάνουμε expand γενικότερα σε ολόκληρο τον κόσμο. Είμαστε μέλη του Eclipse Foundation και μάλιστα κάναμε το Eclipse Day το 2012 και exclusive training εταιρεία της SpringSource για Ελλάδα, Βαλκάνια, Γαλλία, κάποια κομμάτια του Λονδίνου και ούτω καθεξής. Μπορείτε να μας βρείτε και στο Twitter και στη σελίδα μας στο Facebook. Και αν και σε καιρούς κρίσης, we are hiring, οπότε όποιος θέλει μπορεί να στείλει το βιογραφικό του. Λοιπόν, θα μιλήσουμε λίγο για το web stack του Spring γενικότερα. Λοιπόν, ουσιαστικά τα πάντα πατάνε επάνω στο Spring Framework. Έχει κανένας από εσάς εδώ πέρα δουλέψει το Spring Framework? Ένας και ένας. Λοιπόν, Hibernate κανένας? Ένας, δύο, τρεις. Spring Web κερδίζει ο κύριος με το μπλε. Λοιπόν, τα πάντα πατάνε πάνω στο Spring Framework, okay, το οποίο θα κάνουμε μια γρήγορη εισαγωγή το τι είναι αργότερα. Επάνω εκεί πέρα κουμπώνουν διάφορα components, όπως το Spring Security, διάφορα Ajax components, για να μπορείς να ασφαλίσεις την εφαρμογή σου. Η SpringSource έχει βγάλει το PlaceDS, έχει βγάλει ένα πολύ ωραίο εργαλείο για γρήγορη ανάπτυξη που λέγεται Spinning Group, το οποίο μάλιστα είναι console εργαλείο. Και το επόμενο πολύ σοβαρό κομμάτι, συγγνώμη γιατί είναι το ποντίκι μέσα στη μέση, είναι το Spring Web Flow, το οποίο θα εξηγήσουμε τι κάνει πιο κάτω. Όλα αυτά μαζί είναι το web stack ουσιαστικά του Spring. Δύο λογάκια για το Spring πάρα πολύ γρήγορα. Το Spring ουσιαστικά βασίζεται επάνω στο dependency injection. Έχουμε ακούσει τι είναι το dependency injection γενικότερα? Ένας. Καλά. Δεν χρειάζεται να ξανασηκώσετε χέρι. Λοιπόν, το dependency injection ουσιαστικά η λογική του είναι η εξής. Θέλουμε να αποφεύγουμε γενικότερα να έχουμε direct connections μεταξύ components. Είναι καλύτερα να έχουμε ένα loose coupling έχοντας στη μέση ένα interface, το οποίο θα δούμε ακριβώς τι σημαίνει παρακάτω. Το dependency injection γενικότερα αναφέρεται και ως το Hollywood principle που λέει don't call us, we'll call you. Το Spring, εμείς ουσιαστικά τι θέλουμε? Θέλουμε ένα lightweight container, okay, για να μπορέσουμε σε μια enterprise εφαρμογή να κάνουμε τα εξής πράγματα. Να έχουμε διαχείριση των transactions μας, διαχείριση της ασφάλειάς μας και διαχείριση του persistence. Μέχρι πρότινος, όλα αυτά ερχόντουσαν σε ένα μεγάλο πακέτο από τα EJBs. Πλέον όμως ήρθε το Spring και τι κάνει? Έχει την εξής λογική. Σου λέει, παίρνω έναν lightweight container με κάποια configuration instructions, παίρνω ένα απλό πόντζο και πιάνω ουσιαστικά και το εμπλουτίζω, το αναβαθμίζω με enterprise services. Συγκεκριμένα, ας υποθέσουμε ότι έχουμε αυτό εδώ πέρα το σύστημα. Το οποίο τι είναι? Έχουμε μία βάση κάπου, ένα EJB κάπου, ένα XML κάπου αλλού και έχουμε ένα application, διάφορα application, τα οποία κανονικά θα μπορούσαν, π.χ. αυτό το application, να πιάσει και να συνδεθεί κατευθείαν με αυτό το XML. Ή θα μπορούσε αυτό το application, το δεύτερο, να πάει και να συνδεθεί κατευθείαν με μία βάση. Εμείς τι κάνουμε? Παρεμβάλλουμε στη μέση ένα service gateway, το οποίο έχει interfaces. Οπότε, άμα θέλει Fairy Pin, το πρώτο application να πιάσει και να συνδεθεί με ένα RMI ή με ένα HTTP connection, σε ένα web service, ας πούμε, κάπου αλλού, έρχεται, συνδέεται στο Service Gateway και πηγαίνει από εκεί πέρα. Τι κερδίζουμε με αυτόν τον τρόπο? Μία μέρα, λοιπόν,
ας υποθέσουμε ότι παίρνουμε τα δεδομένα μας, το πρώτο, παίρνουμε τα δεδομένα από τη βάση δεδομένων, μέσα από το Service Gateway. Έρχεται λοιπόν μια μέρα το αφεντικό μας ή ο πελάτης μας και μας λέει, ξέρετε κάτι, αποφάσισα ότι δεν θέλω να παίρνω τα δεδομένα από τη βάση δεδομένων, θέλω να παίρνω από ένα web service που μου δίνει μια εταιρεία στη Γουαδελούπη. Εκεί πέρα, υπό normal συνθήκες, αυτό θα ήταν ένας μικρός εφιάλτης, γιατί θα έπρεπε ο developer να πιάσει και να ξαναγράψει αυτό το κομμάτι για να πιάσει και να μιλήσει με εκείνο το web service. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, και χρησιμοποιώντας το Spring, το μόνο το οποίο κάνουμε είναι αλλάζουμε το interface και λέμε ότι αντί να κοιτάς αυτό εδώ, που θα σε επιτέξει των δεδομένων, κοίτα αυτό εδώ πέρα, που θα σε στείλει στο web service. Και με ελάχιστο coding, ελάχιστο, μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα τα οποία μπορεί να χρειαζόταν και εβδομάδες για να γράψουμε. Πώς δουλεύει πρακτικά το Spring? Το Spring έχει ένα application context, ουσιαστικά είναι ένα μεγάλο class, okay, στο οποίο τι κάνεις. Του τροφοδοτείς από τη μία πλευρά configuration instructions, είτε σε XML, είτε σε class μορφή, σε annotation. Του τροφοδοτείς pojos, αυτό πιάνει, τα παντρεύει, τα εμπλουτίζει και σου έχει ένα σύστημα έτοιμο για να παίξεις. Κατευθείαν. Το Spring MVC, για το οποίο θα μιλήσουμε αυτή τη στιγμή, πώς δουλεύει. Τα πάντα βασίζονται στα εξής τρία. Πρώτα σε έναν front controller, αυτός είναι ο λεγόμενος, θα τον ακούσετε άμα ψάξετε για Spring MVC, ως dispatcher servlet. Αυτός είναι που κάνει όλη τη δουλειά, ουσιαστικά κάνει τον τροχονόμο. Δηλαδή παίρνει ένα request, ένα incoming request, πιάνει λοιπόν, το επεξεργάζεται και το πετάει σε ένα controller. Ο controller πιάνει, μοντελοποιεί αυτό το request το οποίο του έρχεται και αφού λοιπόν το μοντελοποιήσει και παράγει τα αποτελέσματα που θέλει μέσα σε ένα μοντέλο, μοντελοποιημένα πλέον δεδομένα, τα ξαναπετάει πίσω στο front controller. Αυτός τα στέλνει σε ένα rendering μηχανισμό που λέγεται εδώ πέρα view template. Αυτό το view template πιάνει και τα μοντελοποιημένα δεδομένα, τα κάνει ένα view, είτε αυτό είναι κάποια JSP HTML, είτε είναι ένα XML, είτε είναι ένα Excel, οτιδήποτε, τα περτάει πάλι στο dispatcher server, το οποίο μας τα στέλνει πίσω. Το Spring MVC έχει το configuration σε δύο πλευρές. Η μία είναι το γενικό configuration, το οποίο ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι να σηκώσει τον dispatcher server, να τον πλουτίσει με κάποια configuration instructions και να κάνει κάποια basic tasks, όπως, ξέρω εγώ, πού θα βρει τις controller, πού θα βρει, ξέρω εγώ, τις συνδέσεις της βάσης δεδομένων, πού θα βρει διάφορα πραγματάκια. Από εκεί και πέρα, όλο το υπόλοιπο configuration πιάνει και γίνεται με annotations, μέσα σε απλά pojos, όπου γίνονται annotated controllers. Θα το δούμε πιο αναλυτικά πιο κάτω. Τι είναι ένας controller? Είναι απλά ένα pojo, ένα plain old Java object, που είναι annotated σαν controller. Με το που το κάνουμε annotated σαν controller, αυτό εμπλουτίζεται, το Spring το εμπλουτίζει και του δίνει όλες τις λειτουργίες που πρέπει. Έχει τουλάχιστον μία request handling μέθοδο. Μπορεί να κάνει map τα URLs σε μεθόδους χρησιμοποιώντας annotations. Δηλαδή, το slash foscom slash zeniga θα το κάνει map σε μία μέθοδο μέσα στο control που μπορεί να λέγεται, ξέρω εγώ, getTalk. Κάνει invoke services και κάνει populate ένα μοντέλο και επιλέγει σε ποιο view θα το στείλει. Αυτό είναι ένα ψιλοπλήρες παράδειγμα ενός controller. Αν εξαιρέσουμε οτιδήποτε δεν ξέρετε από annotations, θα δείτε ένα απλό πόντζο. Πιάνουμε λοιπόν, το κάνουμε annotate σαν controller. Αυτό κατευθείαν γίνεται Spring MVC controller. Βλέπουμε εδώ πέρα από κάτω, με το auto wire, γίνεται inject από το Spring on demand ένα service, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση μας επιστρέφει έναν account. Ακριβώς πιο κάτω, με το request mapping, λέμε πιάσε τη μέθοδο list, η οποία παίρνει ένα μοντέλο, και κάτι map σε αυτό εδώ πέρα το URL. Εδώ πέρα μπορούμε να βάλουμε και διάφορα URL templates, για τα οποία θα μιλήσουμε λίγο πιο κάτω. Και πιάσε αυτό το πράγμα, το μοντέλο το οποίο θα δημιουργήσεις, και πέταξε το σε αυτό το view, στο accounts list JSP. Request mappings. Τα request mappings μπορεί να είναι ένα απλό path.
μπορεί να έχουν κάποιες παραμέτρους. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν κάνω ένα request mapping και χρειάζομαι οπωσδήποτε μία παράμετρο, αν δεν τη δώσω αυτή την παράμετρο, δεν παίζει το συγκεκριμένο request mapping, γιατί θεωρεί ότι είναι για άλλο mapping. Μπορούμε μάλιστα στις παραμέτρους να κλειδώσουμε και να έχουμε specific value. Δηλαδή να έχουμε μία μέθοδο για όλες τις υπόλοιπες παραμέτρους και μία μέθοδο για specific value παραμέτρου. Μπορούμε να το κλειδώσουμε ανάλογα αν θα είναι get, post, put, delete ή ούτω καθεξής. Okay. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε restful και να έχουμε και URL parameters. Ακόμα, κάτι πολύ σημαντικό, μπορούμε να έχουμε regular expressions για τα path variables. Και βέβαια μπορούμε να έχουμε optional path variables. Δηλαδή, θα σας το δείξω πιο κάτω αυτό. Και βέβαια, το σημαντικό, το πολύ δυνατό κομμάτι, είναι ότι μπορούμε να κάνουμε format τα values τα οποία έρχονται on the fly, εκείνη την ώρα. Παραδείγματος χάρη, κλασικό πρόβλημα στα web applications. Μπαίνει ένας από Αγγλία, μπαίνει ένας από Ελλάδα, θέλει άλλο number format. Αν δεν το κάνεις αυτό, τότε ο ένας μπορεί να πληρώσει 1000 ευρώ και ο άλλος μπορεί να πληρώσει 1 ευρώ. Το οποίο είναι θέμα αν έχεις ένα online store, ας πούμε. URL templates. Μπορούμε να έχουμε με το Spring MVC request mappings αυτή της μορφής. Δηλαδή, να μπορούμε να κλειδώνουμε τις μεταβλητές μας χρησιμοποιώντας ένα regular expression και να το λέμε στην προηγουμένη περίπτωση ότι, ξέρεις κάτι, το value θα δέχεται μόνο numbers. Αν μου περάσεις κάτι άλλο, αν μου περάσεις, ξέρω εγώ, text ή οτιδήποτε τέτοιο, μην το λάβεις υπόψη σου. Μπορούμε να έχουμε restful. Αυτά είναι μπορούμε δηλαδή εδώ πέρα π.χ. τι κάνουμε, λέμε value is on slash id. Αυτό πρακτικά, οτιδήποτε νούμερο του έρθει εδώ, πιάνει και το πετάει στο long id. Αυτό εδώ πέρα από κάτω, βλέπετε, λέει rest bank, the teller accounts, αυτό εδώ είναι δυναμικό. Μπορώ δηλαδή να βάλω άλλο νουμεράκι εδώ πέρα για έναν άλλον account holder, αυτό θα έρθει, θα μπει στο id και θα μπορέσω εγώ να το κάνω process μέσα στη μέθοδο. Και όλα αυτά γράφοντας τίποτα. Πώς το Spring MVC τώρα αρχίζει και διαχειρίζεται τα views. Ουσιαστικά μπορούμε να έχουμε variation από σχεδόν όλα τα γνωστά content types. HTML, Excel, PDF, οτιδήποτε. Μπορεί το Spring MVC να επιστρέψει πρακτικά οτιδήποτε πίσω. Μπορούμε μάλιστα να διαλέξουμε και το rendering technology. Θα είναι JSP, θα είναι free market, θα είναι facelet, θα είναι site mesh. Okay. Ό,τι θέλουμε. Τα view types, παραδείγματος χάρη, τα οποία υποστηρίζει το Spring, είναι πολλά και αυτά είναι απλά ένα sample που βλέπετε στον πίνακα. Δεν είναι το complete list, το οποίο δεν φτάνει διαφάνεια για να το βάλεις. Και όπως βλέπετε είναι μέσα, JSP, Tiles, Free Market, POI. Μόνο για το Excel βλέπετε δύο διαφορετικά rendering engines. iText, Jasper Reports, για όσους κάνουν reporting, μπορείς να πιάσεις και να παντρέψεις το Spring MVC με το reporting engine σου και να αρχίσεις και να σου παράγει reports κατευθείαν από το reporting engine σου. Okay. Βέβαια και τα κλασικά JSON, XML marshalling, το οποίο γίνεται on the fly, άτομα, RSS και ούτω καθεξής. Και όλα αυτά γίνονται με ρυθμίσεις ενός annotation, ας πούμε, ή ενός XML snippet στα configuration instructions για το συγκεκριμένο view. Έχει αυτό το πλεονέκτημα. Όπως επίσης μπορείτε πανεύκολα, ας υποθέσουμε ότι έχετε ένα view το οποίο επιστρέφει JSON, γιατί συνδέεται κάπου αλλού. Αυτό το κάπου αλλού λοιπόν αλλάζει άποψη και σου λέει ότι ξέρεις κάτι, τώρα δεν θέλω JSON, θέλω να μου στέλνεις XML. Δεν γράφεις γραμμή. Δεν γράφεις γραμμή κώδικα. Απλά πιάνεις και λες ότι δεν θα το κάνεις Marshall πλέον αυτό το object το οποίο σου επιστρέφεται πίσω σαν JSON, θα το κάνεις Marshall σαν XML. Και πρακτικά γράφεις μία γραμμή στο XML, ενώ θα ήθελες βδομάδες ενδεχομένως, αν ήταν κάτι πάρα πολύ complex, για να το γυρίσεις από ένα JSON σε ένα XML. Να πούμε δύο πραγματάκια τώρα για το πώς ακριβώς δουλεύει το flow της ροής. Είναι κλασικά αυτός που τρώει όλο το ξύλο, ο λεγόμενος dispatcher servlet. Λαμβάνει λοιπόν ένα request, το στέλνει πίσω στο controller, ok. Ο controller λοιπόν τι κάνει, όπως είπαμε πριν. Να το δούμε. Πρακτικά λοιπόν ο controller θα πει ότι ok, πήρα το request για το slash accounts. Λοιπόν,
Πιάνω, πάω στον account manager, φέρνω όλα τα accounts τα οποία θέλω, τα βάζω μέσα σε ένα μοντέλο και ξέρεις κάτι, θέλω να τα στείλω σε αυτό εδώ πέρα το view. Έρχεται λοιπόν ξανά ο dispatcher servlet και τι κάνει, παίρνει αυτό το μοντέλο, το πετάει στο view resolver, okay, και ο view resolver, το οποίο πριν το έχουμε πει ότι παραδείγματος χάρη αυτό θα το γυρίσει σε HTML, κάνει generate το view, okay, κάνει το generate το view και το πετάει και στο σερβίρ εσένα για να μπορέσεις να το δεις. Το Spring MVC έχει επίσης ένα πολύ ωραίο μηχανισμό για να μπορείς να διαχειρίζεις σε φόρμες. Ουσιαστικά έχει ένα δικό του set από form tags, όπου μπορείς να κάνεις data binding, να διαχειριστείς validations. Okay, και το σημαντικότερο είναι ότι μπορείς να διαχειριστείς και τα error στα validation. Για το Spring Web MVC, η κάθε φόρμα είναι απλά ένα plain old Java object, όπου γίνεται μια ένα προς ένα και επί αντιστοιχεία των πεδίων της φόρμας με των πεδίων, με των fields του Pojo. Στην προηγούμενη περίπτωση, π.χ. βλέπουμε ένα λογαριασμό από τα Applebee's, okay, που θέλουμε να το κάνουμε σε ένα, να το διαχειριστούμε, okay. Φτιάχνουμε ένα Pojo, το οποίο πιάνει και γίνεται map επάνω σε κάθε ένα από αυτά τα πεδία. Μπορούμε να κάνουμε πανεύκολο form validation, server-side form validation, αλλά και client-side, χρησιμοποιώντας τα form tags του Spring MVC και μάλιστα με annotations, κοινώς με τίποτα, πανεύκολα. Κάποια από π.χ. μπορούμε να κάνουμε not null, να μπορέσουμε να κλειδώσουμε το μέγεθος, να γράψουμε ένα regular expression για να δούμε αν ικανοποιείται ένα συγκεκριμένο pattern και αν ικανοποιείται καλώς να περάσει, αν δεν ικανοποιείται να του βγάλει το αντίστοιχο error message. Ακόμα και να χρησιμοποιήσουμε διάφορα άλλα not standard annotations, τα οποία είναι supported από τον Hypernet Validator. Οπότε να έχουμε ουσιαστικά validation σε δύο μεριές. Παραδείγματος χάρη για το τι μπορούμε να κάνουμε με το form validation. Αυτά είναι τα κλασικά form tags τα οποία σας είπα ότι έχει μέσα το Spring. Μπορούμε να κάνουμε display από όλα τα λάθη ή μπορούμε να έχουμε specific fields για το κάθε ένα input πεδίο για τα λάθη του συγκεκριμένου. Οπότε να έχουμε κάποια γενικά λάθη για τη μη συμπλήρωση ή οτιδήποτε και να έχουμε και συγκεκριμένα λάθη σε συγκεκριμένα σημεία που θα πούμε ότι ξέρεις κάτι, το email που έβαλες απλά δεν είναι mail, ας πούμε. Το οποίο επίσης διαχειρίζεται και μέσα από annotation. Άλλο πρόβλημα το οποίο συναντάμε συνήθως όταν φτιάχνουμε ένα portal είναι το personalization. Δηλαδή, local handling. Είναι αυτό το οποίο σας είπα ακριβώς πριν. Έχουμε έναν άνθρωπο από την Αγγλία και έναν άνθρωπο από την Ελλάδα. Μπαίνουν σε ένα e-shop. Ο ένας μπορεί να δει 100,00 ευρώ, ο άλλος θα δει 10.000 ευρώ, αν δεν έχουμε προσέξει το localization. Διότι ο ένας συμπεριφέρεται για τα δεκαδικά, χρησιμοποιεί την τελεία, ο άλλος χρησιμοποιεί το κόμμα. Το Spring έχει έναν εξαιρετικό μηχανισμό, το Spring MVC, για τη διαχείριση του local, το οποίο το κάνει on the fly, το κάνει εκείνη την ώρα και ουσιαστικά σου αλλάζει τα πάντα χωρίς να χρειάζεται να κάνεις οποιαδήποτε ρύθμιση. Απλά του λες, διάβασε το local του client, okay, και γύρισε το και γύρισε το response στο συγκεκριμένο local. Theme handling. Το Spring Web MVC μπορεί να κάνει εξαιρετικό theme handling. Του περνάς απλά μία παράμετρο, theme ίσον τάδε, και αυτό αυτόματα πιάνει και αλλάζει από το rendering engine, από το theme engine, από το ποιο CSS θα χρησιμοποιήσει, από τα πάντα. Και μάλιστα πανεύκολα. Και βέβαια, internationalization handling. Τα λεγόμενα resource bundles. Έχει δουλέψει κανένα στο παρελθόν με resource bundles? Τα resource bundles είναι ουσιαστικά αρχεία στα οποία πιάνουμε μέσα και γράφουμε τα tags του site σε διαφορετική γλώσσα. Ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο έχουν όσοι έχουν παίξει με resource bundles είναι ότι αυτά δεν είναι reloadable συνήθως. Δηλαδή, όσοι γράφανε παλαιότερα JSP εφαρμογές, αν ήθελαν οι Sony και DE αυτά τα resource bundles να αλλάξουν κάτι μέσα on the fly, έπρεπε να ξαναξεκινήσουν το application. Όχι με το Spring Web MVC.
χρησιμοποιεί reloadable response bundles και τα αλλάζει on the fly. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιήσεις το interface το συγκεκριμένο και να έχεις τα resource bundles σου αλλού. Σε XML, σε βάση, σε οτιδήποτε. Και πρακτικά να το γλιτώσει όλο αυτό το κομμάτι. Άλλο ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του Spring Web MVC, ένα πολύ σοβαρό κομμάτι, είναι το Spring Web Flow. Είναι ένα framework για να κάνεις implementation stateful flows. Δηλαδή, συγκεκριμένες ροές για την εκτέλεση συγκεκριμένων διαδικασιών. Υποστηρίζει διάφορες τεχνολογίες, θα το τρέξουμε λίγο. Ουσιαστικά το flow μοντελοποιεί ένα συγκεκριμένο task. Δεν είναι σε καμία περίπτωση για να το χρησιμοποιήσεις για ένα ολόκληρο site, αλλά μόνο για συγκεκριμένα κομμάτια. Παράδειγμα, θέλουμε να κλείσουμε ένα εισιτήριο. Το κλείσιμο ενός αεροπορικού εισιτηρίου, παραδείγματος χάρη, είναι μια αυστηρά συγκεκριμένη διαδικασία. Βάζεις passenger information, βλέπεις πληροφορίες, επιλέγεις θέση, τυπώνεις το πάσο, έφυγες. Δεν θες σε καμία περίπτωση ο client ο οποίος είναι μέσα στο site να επιστρέψει πίσω, δηλαδή να πει OK, επέλεξα θέση, ούψ, για να κάνω δύο back. Και δεν θες σε καμία περίπτωση ο πελάτης να πιάσει το link όπου επιλέγει αυτή τη θέση, να το στείλει σε ένα φίλο του, αυτός να μπει μέσα και αυτό να δουλέψει, γιατί τότε έχεις πρόβλημα. Τα flows, ουσιαστικά αυτά, ορίζονται πανεύκολα μέσα από ένα πολύ μικρό XML snippet που ουσιαστικά του λέμε τι θα κάνει στο submit, τι θα κάνει π.χ. στο print και ποια θα είναι η ροή του γενικότερα. Και last but not least, το security όλων αυτών των πραγμάτων. Το Spring Web MVC κουμπώνει πάρα πολύ ωραία με το Spring Security, που ουσιαστικά είναι ένα ευέλικτο security μοντέλο. Για τους πιο παλιούς είναι το Asset Security, αν δεν ξέρω αν το έχει ακούσει κανένας. Και κάνει integration σχεδόν με τα πάντα. Με LDAP, με βάση, με XML, με flat file, με ό,τι θέλεις. Χρησιμοποιεί annotations και GSP tags για να κλειδώσεις πράγματα είτε σε class πλευρά, είτε σε GSP πλευρά. Και κάνει implement και access lists και μοντέλα με ρόλους. Δηλαδή, έχω μια access list με ανθρώπους που λέω ότι αυτοί εδώ πέρα μπαίνουν εδώ, αλλά και έχει ο alpha user το ρόλο contributor, ας πούμε, και όσοι χρήστες έχουν το ρόλο contributor μπορούν να μπουν. Αυτά. Μπορείτε να μας βρείτε, όπως ξαναλέω, στο Twitter, είτε στο Facebook, είτε στο blog μας. Έχουμε κάποια ερώτηση? Παρακαλώ. Αυτό το μοντέλο χρησιμοποιείται για εφαρμογές Java που τρέχουν πάνω από Tomcat ή και γενικότερο για Java εφαρμογές? Το Spring σε γενικές γραμμές, το Spring, όχι το Spring Web MVC, ναι, παίζει παντού. Δηλαδή, το μόνο το οποίο χρειάζεται είναι ένα JVM. Το JVM πηγαίνει και σηκώνει το Spring Context, παίρνει τις configuration πληροφορίες, ναι, και τρέχει. Το Spring Web MVC χρειάζεται αναγκαστικά έναν application server. Παίζει σε όλους τους application servers seamlessly, από το Jetty μέχρι WebSphere, ας πούμε, και σου δίνει όλα αυτά τα add-ons. Το Spring Security, δε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε Java εφαρμογές. Οπότε, το Spring και το Spring Security απλά χρειάζεται μια JVM να σηκωθούν, να πάρουν τα configuration instructions και να παίξουν. Και το web χρειάζεται ένα Tomcat, το WebMVC χρειάζεται GlassFish ή κάποιο application server. Το WebMVC προφανώς, επειδή είναι web, ναι, και απευθύνεται σε, ναι, τέτοιο τύπου request, ναι, χρειάζεται ένα application container. Ναι. Application server. Άλλος. Ευχαριστώ πολύ.